Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή, η άλλη όψη του νομίσματος και αυτό το Σάββατο μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνηθίσει να συζητάμε εδώ σε αυτό το στούντιο και σε αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές με διάφορα πρόσωπα της πόλης για τα ζητήματα της πόλης και όχι μόνο κυρίες και κύριοι της Πάτρας. Σήμερα θα δώσουμε μια συνέχεια σε όλη αυτή την ιστορία γιατί είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Καρμέας. Είναι πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην Αντιδήμαρχος, γνωστός νομικός της Πάτρας. Καλώς ήρθατε κύριες Καρμέα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε όλους, καλώς σας βρήκα. Και αναρωτιέται κανείς, εάν μπορεί να πει κανείς καλό Σαββατοκύριακο, όπως το είπατε, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, όπως το είπατε κι εσείς, αυτές τις μέρες, κύριε Καρμέα, όπου πραγματικά η κοινωνία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Είναι ζήτημα πολιτικών όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ζήτημα ανθρώπινο. Πόσο ανθρώπινη είναι η πόλη μας, κύριε Καρμέα? Η Πάτρα είναι όμορφη πόλη. Ανθρώπινη είναι στην έννοια των ότι συναντάς φίλους γνωστούς, την περπατάς, τη γυρίζεις. Είναι εύκολη πόλη. Εμείς την κάνουμε δύσκολη και βεβαίως και κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν που θα δώσουν μια ομορφιά στην πόλη αυτή. Γιατί αυτό λείπει από την πόλη. Λείπει πραγματικά αυτό που έχει να αναδείξει. Είναι όμορφη πόλη και πρέπει να το αναδείξει. Να το αναδείξει στους πατρινούς, να το αναδείξει στους επισκέπτες της. Είναι γεγονός ότι είμαστε όμορφοι. Συλλογική δουλειά. Δεν είναι δουλειά δημοτικών αρχών μόνον. Είναι δουλειά και ανθρώπων, είναι δουλειά και των πατρινών. Εμείς οι πατρινοί συνήθως είμαστε μέσα στην κρίνια και στην ευκολία του να εκτοξεύει ο ένας βολές εναντίον του άλλου. Νομίζω η πόλη θα γίνει ανθρώπινη από τη στιγμή που θα ενωθούμε όλοι και θα την κοιτάξουμε πραγματικά σαν το σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και αυτό θέλει κάποιον να το κινητοποιήσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου και αυτή ήταν πάντα. Άρα λοιπόν. Δεν φτάνουν μόνο οι δημοτικές αρχές, είναι και οι πολίτες αυτή τη πόλη. Είναι όλοι μαζί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν έχουμε γίνει πιο όμορφοι ως πόλη, δεδομένου ότι δεν έχουμε καταφέρει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Υπάρχουν πράγματι πολλές απόψεις. Σε μια παρέα, για παράδειγμα, δεν λέμε κύριε Καρμέα, τρία άτομα έχουν τρεις διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, πώς μπορεί να βρει κανείς την κοινή συνιστόσα για να περάσουμε σε μια πιο δημιουργική φάση? Νομίζω ότι λείπει συνεννόηση. Λείπει σε πολλούς τομείς η συνεννόηση και λείπει και η συνεργασία. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, όταν ανέβαινα στην Αθήνα, έβλεπα όταν ήταν να διεκδικήσουν πράγματα για την πόλη τους και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, δεν πήγαινε μόνος του ο Δήμαρχος με τους δημοτικούς του συμβούλους. Ήταν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Ναι. Και είδα τη διαφορετική αντιμετώπιση που τους υποδέχονταν στα Υπουργεία και τον τρόπο που ανταποκρίνονταν στα αιτήματά τους. Εδώ πέρα συνήθως η κάθε Δημοτική Αρχή, ο κάθε Δήμαρχος πάει μόνος του και χτυπάει τις πόρτες. Συλλογικά πρέπει να οργανωθεί η πόλη, συλλογικά πρέπει να διεκδικήσει, συλλογικά πρέπει να συνεργαστεί. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος λοιπόν θα πρέπει να επιτευχθεί να βρούμε εκείνα τα πράγματα τα οποία ομορφαίνουν, ενώνουν, αναπτύσσουν την Πάτρα και αυτός να είναι ο στόχος μας. Γιατί αφού έχουμε πάει στα δημοτικά, οι δημοτικές αρχές έχουν δύο πράγματα να κάνουν. Έχουν να διαχειριστούν την καθημερινότητα και έχουν να δημιουργήσουν, να κάνουν focus, να πούν ποιος είναι ο στόχος τους σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Και αυτό το στόχο να ξέρει η πόλη ότι βαδίζει, περπατάει και πάει εκεί. Ακόμα και να αλλάζουν οι δημοτικές αρχές, να έχει επιλεγεί συλλογικά αυτός ο στόχος. Βάλατε ήδη θέμα ταυτότητας. Διαφορετικά, μία θα πηγαίνουμε εδώ, μία θα πηγαίνουμε εκεί, θα σκουντιόμαστε μεταξύ μας, θα βριζόμαστε μεταξύ μας, θα γκρινιάζουμε μεταξύ μας και θα παραμένει η πόλη στο ίδιο σημείο. Βάλατε ήδη ένα ζήτημα και είπατε προηγουμένως, και να το συζητήσουμε στην πορεία αυτό, είπατε προηγουμένως ότι ο κάθε δήμαρχος πηγαίνει μόνος του. Γιατί άραγε? Δυστυχώς το είπα. Για ιστεροφημία, ότι αυτός θα το καταφέρει, για προσωπικούς κομματικούς λόγους, ιδού το ερώτημα το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Καρμέα, και θα ήθελα το σχόλιο σας, είναι τελικά το πρόσωπο πρέπει να έχει ιστεροφημία ή η ίδια η πόλη? Νομίζω το σημαντικό πρέπει να είναι τα έργα, αυτά που μενούν. Αν γίνει κάτι, όποιος και να το κάνει, δεν θα χαθεί στη διάρκεια του χρόνου ούτε το όνομά του ούτε τίποτα. Το θέμα είναι να μείνει πραγματικά, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για την πόλη. Τα πρόσωπα θα περάσουν, μπορεί και να ξεχαστούν, μπορεί να τα θυμηθούν αργότερα. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ξεχνάμε, ξαναθυμόμαστε, προχωράμε, ανακαλούμε τις μνήμες μας, τιμούμε ανθρώπους, τιμούμε καμιά φορά αυτούς που βρίζαμε ή αποπέρναμε έως χτες
Έτσι είναι ο χαρακτήρας μας. Αλλά όταν γίνει πραγματικά αυτό που έχουμε ως στόχο, θα μείνει στην πόλη, θα αλλάξει η εικόνα της Πάτρας, θα αλλάξει η φυσιογνωμία της, θα βρει την ταυτότητά της και αυτά θα τα βρουν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν χάνεται. Αυτό που μένει θα το βλέπουν οι επόμενοι. Εγώ όμως έχω την εντύπωση και νομίζω ότι αρκετοί πατρινοί την έχουν, ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος, όταν βρίσκεται στην προεκλογική περίοδο, δίνει μια φανταστική εικόνα για την πόλη, το τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή, όταν έρχεται στην εξουσία, κάθεται στα αυγά του, να το πω έτσι απλά. Και δεν γίνεται τίποτα. Πώς το ερμηνεύει κανείς, πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς. Κύριε Μπαϊρακτάρη, πρώτα απ' όλα εγώ σε όλους τους δημάρχους που έχουν περάσει, και στον δήμαρχο που είναι σήμερα, τον Κώστα τον Πελετήτη, δίνω πολύ καλές προθέσεις και θέληση πραγματικά να κάνουν έργο. Ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δήμαρχος ο οποίος δεν θέλει να κάνει έργο. Θέλει να βγει δήμαρχος, να φύγει και να μην αφήσει τίποτα. Δεν το πιστεύω για κανέναν. Και δεν το πιστεύω και για κανέναν αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο. Γιατί ξέρω ότι όλοι που έχουν περάσει από τέτοιες θέσεις δίνουν χρόνο, ψυχή, σπάνε το στομάχι τους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολα να σε σταματάνε άνθρωποι στον δρόμο και να σου ζητάνε πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Που δεν μπορείς να τους καλυτερεύσεις την καθημερινότητα, να τους καλυτερεύσεις τη ζωή. Γυρίζουν στο μυαλό σου. Βασανίζεσαι όσο είσαι στα πόστα, στο να ανταποκριθείς σε αυτά που πραγματικά θέλει ο κόσμος και σε αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος. Επομένως, δεν μπορώ να πω για κανένα δήμαρχο ότι δεν έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι. Αυτό που αλλάζει και αυτό που κάνει τα πράγματα δύσκολα είναι άλλο πράγμα τα λόγια και η θεωρία και άλλο πράγμα το πώς λειτουργούν οι Δήμοι σήμερα. Άλλο πράγμα η διοίκηση, άλλο πράγμα η διαχείριση. Και δυστυχώς οι Δήμοι σήμερα όπως λειτουργούν, λειτουργούν με πάρα πολλά προβλήματα. Με καθημερινά προβλήματα και με μια, θα έλεγα, απίστευτη γραφειοκρατία και καθυστέρηση που δεν σου δίνει το δικαίωμα να ανταποκριθείς σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος. Αρκεί να σας πω κάτι. Μπορεί να αποφασίσει σήμερα κάτι μια δημοτική αρχή και να το υλοποιήσει, να το προχωρήσει, να το τρέξει, να μην το αφήσει καθόλου. Και να είναι τέτοιες οι διαδικασίες και ο χρόνος που να υλοποιηθεί από επόμενη δημοτική αρχή. Αυτό είναι... συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα αγκάθι που υπάρχει στους Δήμους και επειδή εμένα μου δόθηκε η δυνατότητα να είμαι και στην Κεντρική Ένωση Δήμων στην Αθήνα, στη δεύτερη θητεία μου, ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει διεξοδικά. Ο Δήμος σημαίνει έχω ένα πρόβλημα, το αποφασίζω και το αντιμετωπίζω. Δυστυχώς οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατίες, οι έλεγχοι. Όλα αυτά τα πράγματα για να περάσουν σημαίνει αποφασίζω σήμερα, το τρέχω και υλοποιείται μετά από 2, 3 και 4 χρόνια. Μάλιστα. Και μπορεί να είναι και ανεπίκαιρο. Αρκεί να σας πω εγώ ότι είχαμε. μετά από 3 χρόνια. Βεβαίως, στη δικιά μας θητεία είχαμε αγοράσει φορτηγά για την καθαριότητα, τα οποία βεβαίως τα πήρε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Και είχαμε τρέξει όλους τους διαγωνισμούς, όλες τις διαδικασίες, με όλες τις προδιαγραφές που όριζε ο νόμος. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι αλλαγής λειτουργίας των Δήμων στον Καλλικράτη θα πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα οι διαδικασίες. Ένα παράδειγμα. Η Δημοτική Αρχή Φλωράτου άρχισε να σχεδιάζει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μέσα από ένα πρόγραμμα, βεβαίως. Το οποίο ακόμα συζητείτε. Το οποίο ακόμα συζητείτε, δηλαδή. Μιλάμε για μια ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της πόλεως από το δασίλειο, από το κάστρο των πατρών μέχρι το αρχείο 2 και τα ψηλαλόνια και όχι μόνο. Και ακόμα το συζητάμε. Αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει αμέσως τη φυσιογνωμία της πόλης. Βεβαίως. Αμέσως θα αλλάξει φυσιογνωμία. Θα επιφέρει και τις αρμόζουσες πεζοδρομήσεις. Είναι ένα κομμάτι κανείς. Το οποίο το έτρεξαν όλοι οι δήμαρχοι. Ναι. Δεν πρέπει όλο αυτό να στηριχτεί. Είναι απαραίτητο να στηριχτεί. Υπάρχουν κινήσεις που πρέπει να γίνουν που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία αυτής της πόλης. Θα της δώσουν άλλη ταυτότητα, άλλη εικόνα, άλλη αισθητική, θα την κάνουν προορισμό. Είναι κρίμα και πραγματικά στενοχωριέμαι όταν και εγώ και φίλοι μου πηγαίνουν αλλού. Πηγαίνουν στην Καλαμάτα, πηγαίνουν στη Λάρισα, πηγαίνουν στο Βόλο, πηγαίνουν στα Γιάννενα. Και έρχονται και σου λένε τι ωραίες πόλεις. Και το ερώτημα του απλού πατρινού, ξέρετε ποιο είναι. Μα είναι πιο έξυπνοι από εμάς εκεί. Δεν είναι πιο έξυπνοι. Τι ακριβώς είναι. Απλώς κύριε Μπαϊρακτάρη, είναι πιο ενωμένοι όταν χρειάζεται. Μάλιστα. Εμείς οι πατρινοί, καλός ή κακός, ο ένας θέλουμε να βγάλουμε το μάτι του άλλου. Είναι Μάλιστα. κάποια στιγμή καιρός να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό το ελάττωμα δεν το κάνουμε στο πλάι, ποτέ δεν θα καταφέρει αυτή η πόλη να κάνει κάτι. Και ό,τι θα κάνει, θα το κάνει. Με τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιον ανθρώπων που θα έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα Άρα πολύ. Άρα δεν είναι μόνο κομματικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο κομματικό, είναι και θέμα νοοτροπίας. Απλά ο κομματισμός επιδεινώνει την νοοτροπία αυτή. Ξέρετε τι γίνεται, κ.
κύριε Μπαϊρακτάρη, δεν είναι μόνο, και το επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό, και ίσως και γι' αυτό όταν στις προηγούμενες εκλογές είδα ότι συμμετέχουν 12 συνδυασμοί, μάλιστα, αφού έχετε πάει εκεί τα πράγματα στα δημοτικά, είπα ότι εγώ δεν βλέπω 12 διαφορετικές γνώμες, 12 διαφορετικούς στόχους, 12 διαφορετικά προγράμματα για αυτή την πόλη. Να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, ζήτημα αν έβλεπα ένα-δύο διαφορετικά. Μάλιστα. Για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι συνδυασμοί? Μάλιστα. Για ποιο λόγο πρέπει αυτή η πόλη... Βέβαια η απάντηση εδώ είναι λίγο εύκολη, γιατί υπάρχουν 12 και πλέον φιλοδοξίες. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να γίνουν εμείς. Και πρέπει να γίνουν εμείς και από τους νικητές και από τους ηττημένους. Σε οποιασδήποτε εκλογές. Στις χτεσινές, στις αυριανές, στις μεθαυριανές. Έτσι θα περπατήσει η πόλη. Εάν δεν περπατήσει συλλογικά και ενωμένη, επαναλαμβάνω, δεν θα αφήσουμε πράγματα πίσω μας. Μάλιστα. Πάντως αυτή η πόλη, όσο οξύμορο και αν φανεί αυτό που θα πω, έχει στη φαρέτρα της ισχυρά βέλη. Το ένα είναι το πατρινό καρναβάλι. Το άλλο είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Και αναφέρομαι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου. Αναφέρω μόνο δύο. Δεν τα έχει εκμεταλλευτεί δε όντως. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό, είχε υποθεί κάποτε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να γίνει ένα παγκόσμιο συνεδριακό θεολογικό κέντρο. Έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον Άγιο Ανδρέα, πραγματικά, αλλά από εκεί και πέρα κόλλησε η ιστορία. Το πατρινό καρναβάλι τα τελευταία χρόνια κάθεται συνεχώς, όχι υπό την έννοια της χρηματοδότησης μόνο, αλλά και υπό την έννοια, να το πω ευθέως, κύριε Σκαρμέα, και θα αναφερθώ και στις δικές σας διοργανώσεις, τις καρναβαλικές, υπό την έννοια της φαντασίας πλέον των διοργανωτών. Και αναφέρουμε ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι δύο από τα προτερήματα που έχει η πόλη. Αρκεί εμείς να μην τα κάνουμε λατώματα της πόλης. Μάλιστα. Να τα έχουμε προτερήματα και να τα στηρίξουμε ως προτερήματα. Θα σας πω κάτι που σκεφτόμουν προχτές γυρίζοντας από Αθήνα. Ο δρόμος πια αλλάζει. Και όσο όταν θα παραδοθεί αυτός ο δρόμος και έρθει και η σιδηροδρομική γραμμή έως την Πάτρα, θα δείτε ότι η απόσταση θα είναι ελάχιστη. Βεβαίως. Και αυτό θα γίνει σε ένα διάστημα, τουλάχιστον για το δρόμο, αν δεν φτάσει ο σιδηρόδρομος αμέσως, 1,5-2 χρόνια. Κάποιοι λένε πολύ πιο λίγο. Εγώ να σας βάλω με τις καθυστερήσεις με ό,τι με όλα. Ας πούμε 2 χρόνια. Αυτό το οποίο θα μας φέρνει σε επαφή αμέσως με 5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Δεν είναι μια διέξοδος για τα όπλα που έχουμε, που είναι αυτά που αναφέρατε εσείς. Για μένα υπάρχουν και άλλα όπλα. Και το καρναβάλι και ο Άγιος Ανδρέας. Δεν είναι μια διέξοδος. Δεν πρέπει αυτά να τα προβάλλουμε. Δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτό το κοινό. Δεν πρέπει εμείς να τους πούμε ότι είμαστε εδώ και έχουμε αυτά τα δύο πράγματα και άλλα 5, τα οποία τα έχουμε μόνο εμείς. Και όταν αυτοί θα έρθουν στην Πάτρα, να βρουν μια όμορφη πόλη. Να την περπατήσουν, φιλόξενοι, και να πάνε στην Αθήνα και να πούν τι ωραία πόλη Πάτρα. Μάλιστα. Επομένως, αυτά τα πράγματα, εμείς όταν φτιάξαμε τον οργανισμό, και λέω εμείς γιατί δεν είναι κανένας. Τον οργανισμό του Πατρινού Καρναβαλιού. Ένα πάγιο έτοιμα πολλών ετών, το οποίο υλοποιήσατε εσείς. Ήταν διαφορετικές οι φιλοδοξίες τότε και ήταν κάτι διαφορετικό. Φτιάξαμε έναν οργανισμό να λειτουργεί όλο το χρόνο, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εγώ διαφωνώ σε αυτά τα εποχιακά και διαφωνούσα πάντα, ακόμα και αν έπρεπε να τα χρησιμοποιούμε και να τα παίρνουμε. Είναι διαφορετική η αντίληψή μου επάνω σε αυτό το θέμα. Φτιάξαμε με την προοπτική όλο αυτό το πράγμα να αναπτύσσεται. Δυστυχώς αυτό το πράγμα έπεσε πάνω στην κρίση και αφέθηκε. Σταμάτησαν οι προσλήψεις, απαγορεύτηκαν, σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους. Βέβαια, ούτε τότε το Υπουργείο έδινε τη χρηματοδότηση καθόλου. Έπαιξε πολιτικά παιχνίδια το Υπουργείο. Μάλιστα. Και έπαιξε για χρόνια πολιτικά παιχνίδια σε βάρος αυτής της πόλης. Και γι' αυτό επιμένω ότι δεν πρέπει και από κυβερνήσεις που ήταν φιλικές στον νομό Αχαΐας. Ήταν τα παιχνίδια αυτά. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Πόσο φιλικές είναι οι κυβερνήσεις? Στους φίλους λέει συνήθως όχι. Αυτό είναι το κακό. Και αυτό εισέπραξε η Πάτρα. Ότι οι φιλικές κυβερνήσεις τις έλεγαν συνήθως όχι. Γι' αυτό έμεινε και πίσω. Αντίθετα, στις άλλες περιοχές που φώναζαν και ήταν εχθρικές, εκεί έδιναν και ξανά δίναν. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν αυτά στην πόλη. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να επιδιώξει αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς, επειδή ανοίγεται μπροστά της ένας νέος ορίζοντας επαφής με το οδικό δίκτυο και τη συγκοινωνία που θα γίνει, είναι απαραίτητο να διαφημίσει με κάποιο τρόπο, να προβάλλει
γιατί δεν μου αρέσει ο όρος του ξεπουλήματος και της διαφήμισης, να προβάλλει αυτά τα πλεονεκτήματα και να τα αξιοποιήσει. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτά. Έχει και άλλα πλεονεκτήματα. Η Πάτρα αρκεί να μην μένουν στα λόγια. Μια εικόνα να δώσω μόνο, μια μισή ώρα Αθήνα-Πάτρα. Πάτρα-Αθήνα. Σκεφτείτε ότι το πρωί πηγαίνεις, βλέπεις την έκθεση ζωγραφικής, για παράδειγμα, λέω εγώ, και ξαναγυρνάς το μεσημέρι στην Πάτρα. Πηγαίνεις απογευματινές ώρες, παίρνεις μέρος σε μια θεατρική παράσταση και αργά το βράδυ βρίσκεσαι πάντα στην Πάτρα. Δηλαδή, μιλάμε για εκμηδενισμό των αποστάσεων. Ναι, γιατί αυτό, το αυτό είναι μια ευκαιρία. Το να είσαι κοντά, να ανασένει δίπλα σου η πρωτεύουσα, γιατί η ανάσα της γίνεται πιο φανερή, πιο ζωηρή, σημαίνει ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς πολλά αναπτυξιακά στοιχεία, τα οποία έχει πρωτεύουσα και δεν τα έχει Πάτρα. Αυτό μπορούμε να το δούμε πιο σφαιρικά, μπορούμε να το δούμε πιο αντικειμενικά, κάτω στο τραπέζι να το βάλουμε και να σταματήσουμε τις διαφωνίες, υπό την έννοια ότι αυτή εδώ η πόλη κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και τη δική της ανάσα και να μεταλαδαμπεύσει φως σε άλλες περιοχές. Ξέρετε, και δεν αναφέρουμε μόνο στο Πατρινό Καναβάλι. Σαφώς, εμείς είμαστε αυτοί που πάμε στην Αθήνα και ξαναγυρνάμε. Θα έλεγα ότι χρειάζεται 2-3 φορές το χρόνο να έρχονται στην Πάτρα και να ξαναγυρίζουν στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και κάτι άλλο. Βλέπω δυστυχώς ότι όπως εξελίσσεται η κεντρική πολιτική σκηνή και έτσι όπως αντιμετωπίζουν τους Δήμους, οι Δήμοι θα καταντήσουν οι ζητιάνοι να ζητιανεύουν, να φωνάζουν, να ξαναφωνάζουν. Νομίζω ότι πρέπει να βρουν εκείνα τα προτερήματα που έχει η κάθε περιοχή, γιατί εδώ ένα μεγάλο προτερήμα είναι και το λιμάνι της Πάτρας. Βεβαίως. Τα προτερήματα που έχει κάθε περιοχή να τα αναπτύξει και να μπορέσει να δώσει δουλειά στα νέα παιδιά μέσα από προτεραιότητες που θα πάρει, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με βάση αυτά τα προτερήματα. Αυτά που έχει, αυτά τα λίγα αυτά. Θα τα ενισχύσει, θα τα προβάλλει, θα τα αξιοποιήσει. Διότι όταν έρθουν επισκέπτες στην πόλη αμέσως θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και χρήματα και οτιδήποτε. Δυστυχώς βλέπω ότι οι κυβερνήσεις θα εισπράττουν και στους Δήμους δεν θα αποδίδουν. Μάλιστα. Και θα αποδίδουν ελάχιστα. Φαίνεται γιατί έχουμε και τις περικοπές των κονδυλίων απέναντι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ ο διαχειριστής, γιατί ο Δήμαρχος, αν διαφωνείτε να μου το πείτε, είναι και διαχειριστής πραγμάτων. Δεν μπορεί να μην διαχειριστεί την καθημερινότητα της πόλης. Είναι η μία πλευρά. Η μία βεβαίως, πλευρά των δημοτικών πραγμάτων. Αλλά και τις βασικές υποδομές μιας πόλης. Και αναρωτιέμαι κανείς, μπορεί να τεθεί εδώ ζήτημα μιας συγκεκριμένης ενότητας με βάση τις υποδομές που χρειαζόμαστε να δημιουργηθούν, να προχωρήσουμε, να φτιαχτούν και θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό το ξέρετε. Ακούει ο κόσμος συνέχεια νέες θέσεις εργασίας και τα καταλήγουμε στα πεντάμινα και στα οκτάμινα, κύριε Σκαρμέα. Και δεν έχει καμία σημασία να το συζητάμε, γιατί αν μπορείς να επιβιώσεις ως άνθρωπος για 8 μήνες και τους υπόλοιπους μήνες να είσαι άνεργος ή και τα επόμενα χρόνια μέχρι να ξανάρθει η σειρά σου να γίνεις οκταμηνίτης, δεν είναι ζωή αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το δούμε έτσι πρακτικά. Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες και την πρωτοβουλία, βεβαίως. Έχω για παράδειγμα να σας αναφέρω την πρωτοβουλία για το λιμάνι, όπου είναι δεξιά-αριστερή κεντρώοι. Το λέω έτσι απλά. Την πρωτοβουλία ενεργών πολιτών. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες στην Πάτρα που έχουν ξεπεράσει τους κομματισμούς και τις ιδεολειψίες και προχωράνε σταθερά προς μια κατεύθυνση. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις. Είναι ταμπού η πολιτική πεποίθηση τελικά σε αυτήν εδώ την πόλη. Ακούστε. Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τους οκταμηνίτες και τους πενταμηνίτες. Γιατί ναι. Και κάτι το οποίο, επειδή το αναφέρατε και πριν, το έχω πει επανειλημμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήμουν. Διαφωνώ ως άνθρωπος με τη διαδικασία αυτή για τον εξής λόγο. Διότι μονίμως η κεντρική εξουσία σου λέει θα πάρεις έναν οκταμηνίτη, έναν πενταμηνίτη, θα τον απολύσεις και μετά για να καλύψεις τις ανάγκες σου, γιατί βλέπει ότι έχεις ανάγκες να λειτουργήσεις, θα πάρεις άλλο πενταμηνίτη. Αυτό που αποβλέπει, στο να μην υπάρχει, σου αναγνωρίζει ότι έχεις ανάγκη από προσωπικό, από διαρκές προσωπικό και μόνιμο, αλλά σου σπάει την εργασιακή σχέση ακριβώς για να μην δίνει μονιμότητα σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα. Αυτό είναι σφάλμα. Αυτό είναι καταστρατήγηση της εργασίας με όλους τους όρους. Επομένως, με αυτή την έννοια, δεν είναι ότι δεν σου λέει δεν έχεις ανάγκη, μην πάρεις, ή έχεις ανάγκη για 5 μήνες, οπότε θα πάρεις και θα πάρεις μετά από 3 χρόνια. Σου λέει πάρε για 5 μήνες και μόλις σου απολύσεις, θα έρθει άλλο πρόγραμμα για άλλο πεντάμινο. Και θα πάρεις άλλους. Δηλαδή σου λέει ότι ναι, έχεις ανάγκη, ναι, έχεις ανάγκη από προσωπικό, αλλά εγώ δεν σου δίνω μόνιμο προσωπικό.
Γι' αυτό το λόγο διαφωνούσα, έστω και αν οι Δήμοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Θα αναγκαστούν να πάρουν τους πενταμινίδες. Δηλαδή θα αναγκαστούν να κλείσουν, να μην ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε θέμα. Αυτή η ύπουλη καταστρατήγηση της εργασιακής σχέσης, εμένα δεν με έβρισκε και δεν με βρίσκει ούτε και σήμερα, συμφωνώ. Είναι το απόλυτο λάθος. Είναι και στην ίδια την οικονομία και στην ίδια την οικογένεια, έρχεται και δημιουργεί άπειρα προβλήματα. Δημιουργεί μεγάλη αστάθεια. Εγώ το καταλαβαίνω να μην έχεις ανάγκη από προσωπικό και να μην πάρεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω να έχεις ανάγκη από προσωπικό και να στο σπάνε σε πεντάμινα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι όντως είναι το θαλάσσιο μέτωπο αυτής της πόλης. Και το θαλάσσιο μέτωπο βρήκε όλους τους πατρινούς ενωμένους και μπράβο σε όλες τις πρωτοβουλίες που έγιναν από όλους τους ανθρώπους. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, αυτό αν δεν υπήρχε ο Πάγκαλος, με όλες τις αστάθειες που έχει, με όλη την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα που έχει, και κάποιοι τον αποδέχονται και κάποιοι όχι, και αν δεν έμπαινε το θέμα κεντρικά, έτσι ώστε να δεσμευτούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, γιατί όταν ήρθε ένας πρωθυπουργός και σου είπε θα σου το δώσω, θα ήταν πολύ βαρύ για τον επόμενο να πει δεν σου το δίνω. Ακριβώς. Και έτσι πήγε αλυσίδα αυτό. Ξεκίνησε το 9 και πήγε αλυσίδα στο Σαμαρά που αναγκάστηκε να το πει, πήγε αλυσίδα στο Βενιζέλο που και αυτός το είπε, πήγε αλυσίδα στον Τσίπρα που και αυτός το είπε. Όταν λοιπόν διαχρονικά οι πρωθυπουργοί αναγκάστηκαν να δεσμευτούν στην απόδοση του θαλασσίου μετόπου και βρήκε όλους τους πατρινούς ενωμένους, γιατί εκεί δεν μπήκαν κόμματα, εκεί μπήκε το θαλάσσιο μέτωπο, μπήκε η ανάγκη αυτής της πόλης και δεν είδαμε απέναντί μας αν ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου που είπε πρώτος το ναι ή αν ήταν στη συνέχεια ο Σαμαράς ή αν ήταν ο Τσίπρας. Έχετε δίκιο, ναι. Αναγκάστηκαν όλοι να πούν ναι γιατί ήμασταν όλοι εκεί. Επομένως, εκεί υπερβαίνει ο κομματικός χαρακτήρας στις πραγματικές ανάγκες της πόλης, το ξεπερνάει και βρίσκεται πάνω από τα κόμματα. Μάλιστα. Η κεντρική εξουσία λοιπόν αρέσκεται στο Διέρη και Βασίλευε. Εδώ το Διέρη και Βασίλευε είναι δεδομένο. Σε άλλες περιοχές που ενώνονται, η κεντρική εξουσία, η κεντρική κυβέρνηση κάνει πίσω. Θα ήθελε να μην το κάνει το έργο στα Τρίκαλα, για παράδειγμα. Αναγκάζεται. Την πεζοδρόμηση που έκαναν, την καταπληκτική κοντά στο ποτάμι, θα ήθελα να μην την κάνουν. Όμως αναγκάστηκαν να την κάνουν. Άρα λοιπόν το δίδαγμα, αν είναι δόκιμο αυτό που λέει ο κύριος Σκαρμέα, είναι ένα. Η ενότητα πέρα από κομματικές και πολιτικές ταυτότητες, με μία κατεύθυνση, με μία φόρμουλα στην οποία πάνω σε αυτήν συμφωνήσαμε και προχωράμε όλοι μαζί αγωνιστικά και ενωτικά. Και η ενότητα και μεταξύ μας. Γιατί θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που το έχω ξαναπεί. Όταν φτιάχναμε τη Ρήγα Φεραίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι επιθέσεις είχαμε δεχτεί. Προφανώς και από ανθρώπους που ερχόντουσαν στο Δημαρχείο και απλώς μας έβριζαν, μας καταριόντουσαν. Όταν ολοκληρώθηκε η Ρήγα Φεραίου, οι ίδιοι άνθρωποι ερχόντουσαν. Μα καταργήσατε κι εσείς το διπλοπαρκάρισμα στη Ρήγα Φεραίου. Μας έδιναν συγχαρητήρια και μας ευχαριστούσαν. Καταργήσατε το παρκάρισμα, το διπλοπαρκάρισμα στη Ρήγα Φεραίου. Τόσο απλά δηλαδή. Νομίζω ότι έχει ανάγκη από πεζοδρόμηση η πόλη. Βέβαια. Και αυτό που αναφέρατε πριν, αυτό το σχέδιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, νομίζω ότι θα δώσει πραγματικά μια άλλη εικόνα. Είναι ωραίο και για εμάς τους ίδιους. Γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε βάσανα και προβλήματα. Δεν είμαστε από αλλού. Είναι ωραίο να περπατάς και να μαλακώνει η ψυχή σου σε μια ανθρώπινη πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι όμορφα σε αυτήν εδώ την πόλη, δεν έχουν αναδειχθεί. Πάρτε τα σοκάκια γύρω από τις σκάλες της Αγίου Νικολάου. Εγώ εκεί έχω μεγαλώσει. Παρακαλώ, εκεί είναι αναξιοποίητα ή δεν είναι. Και πάρτε τα ίδια στενά σε άλλες πόλεις, στο Ναύπλιο, για να φτάσουμε στο Διατάφτα, και θα δείτε πώς έχουν αξιοποιηθεί. Τώρα, είναι αδιάφορο αν έχει μπει ιδιωτική πρωτοβουλία ή όχι. Πάντως, για να γίνει η αξιοποίηση πρέπει να παρέμβει η Δημοτική Αρχή. Πάνω απ' όλα, η Δημοτική Αρχή θα χαράξει το σχέδιο, θα δημιουργήσει τις υποδομές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και είναι ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν είναι κακό να μπαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Είναι άλλο πράγμα ξεπουλάω. Όχι, βάζεις τους κανόνες για δραστηριότητες. Αυτό εννοώ. Και άλλο πράγμα αξιοποιώ. Ναι. Βεβαίως θα μπει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να είναι ούτε καφετζής, ούτε μπουφετζής, ούτε να ανοίγει καφετέριες, ούτε να δημιουργεί νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια. Επομένως, αυτά θα μπει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα αξιοποιηθούν οι περιοχές. Αλλά πρέπει να μπουν. Σας το λέω γιατί οι από μόνη της έχει αναπτυχθεί η περιοχή Μαρκάτου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Φέστου και η περιοχή Μαρκάτου. Έχει αξιοποιηθεί από μόνη της. Δηλαδή, λειτουργήσε εκεί η ιδιωτική πρωτοβουλία ανεξάρτητα από προθέσεις ή διαθέσεις
οποιοδήποτε εξουσιάζει την πόλη. Μόνη της λειτουργήσε η αγορά εκεί. Δημιούργησε αυτό που δημιούργησε. Κι όμως δεν το έχουμε προσεγγίσει το θέμα. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θέλετε να το πω πιο χοντρά, να αποκλειστεί ο χώρος από τα οχήματα, γιατί εκεί γίνεται ένα πανδαιμόνιο κυκλοφοριακό. Βραδινές ώρες μέχρι και τις πρωινές, θα έλεγα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σημεία που μπορούμε να παρεύουμε και δεν το κάνουμε και το αφήνουμε στην τύχη του το θέμα. Εκεί πραγματικά πρέπει να υπάρχει παρέμβαση στα σημεία αυτά, γιατί ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που πρέπει να αξιοποιήσει η πόλη και δεν το αναφέραμε είναι και το νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Απλώς ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπαϊρακτάρη. Τα λέμε χρόνια και τα λέμε στα λόγια και κουραστήκαμε κι εμείς οι ίδιοι και να τα λέμε και να τα ακούμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα κοινά σημεία, να βάλουμε στόχο, να πάμε όλοι στο στόχο, ακόμα και αν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές, να ξέρουμε ότι ο στόχος είναι αυτός και εκεί πρέπει να βαδίσουμε και να φτάσουμε για να μπορέσει κάποτε αυτή η πόλη να πει ναι, αυτά που έλεγα τα έχω αξιοποιήσει πια. Μάλιστα. Εγώ πάντως θέτω αυτά τα ζητήματα υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη προχωρούν μόνα τους, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση. Και πολύ φοβάμαι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπουν φραγμοί με το έτσι θέλω, γιατί κάποια στιγμή όταν προχωράει μόνο του το πράγμα, ναι μεν είναι θετικό, αλλά αυτά είναι και σε ανεξέλεκτες καταστάσεις, βεβαίως. Λογικό είναι. Η ιδιωτική πρωτοβουλία σαφώς πρέπει να μπει μπροστά, αλλά μέσα σε κανόνες και μέσα σε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί ομαλά και να μην φτάσει σε ασυδοσία. Αναφερθήκατε στο Δημοτικό Νοσοκομείο το παλιό, όπου εκεί κατοικοεδρεύουν ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου, γίνονται ορισμένες εκδηλώσεις, δράσεις, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί το έχετε διαχειριστεί το ζήτημα, κύριε Σκαρμέα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το έργο στην περιοχή. Δεν έχει αξιοποιηθεί 100%. Δεν ολοκληρώθηκε καθόλου και πλήρως. Μάλιστα. Άλλος ήταν ο σχεδιασμός για εκεί. Ήταν στα έργα της πολιτιστικής. Μάλιστα. Εμείς βρήκαμε, κύριε Μπαϊρακτάρη, γυρίζουμε στο παρελθόν τώρα και δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν. Και εκεί η πολιτιστική δεν άφησε τίποτα πίσω της. Άφησε έργα. Εμείς όταν ήρθαμε, ήταν μια πολιτιστική που είχε τελειώσει και ζητιανεύαμε να γίνουν έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν πριν αρχίσει η πολιτιστική. Ακριβώς. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να βγάλανε τα μάτια τους, να είπαν διάφορα ότι. Φτιάξανε το Βυζαντινό Μουσείο. Η Θεσσαλονίκη φτιάχτηκε από την αρχή σε πολιτιστικούς χώρους. Η Πάτρα έκανε μια πολιτιστική που την έκανε για τα μάτια του κόσμου. Σαφώς οι εκδηλώσεις έχουν μια βαρύτητα. Κουβαλάνε μια μνήμη και κουβαλάνε και παρέμβαση. Είναι σημαντικό να έχουν γίνει παραστάσεις σημαντικές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπήρχαν και εκείνοι οι χώροι και εκείνες οι υποδομές, ακόμα και όταν καταφέραμε να μας δώσουν τον Παπελοποννησιακό στάδιο, γιατί πραγματικά ήταν ένα στάδιο το οποίο ένας δήμος θα το ήθελε. Ανδρέα Φούρα δόθηκε και τότε μπήκε η ταμπέλα του Δήμου Πατρέων ότι το Παπελοποννησιακό ανήκει στο Δήμο Πατρέων. Ναι, δεν θέλαμε να το έχει αυτός ένας ιδιώτης ή να το δώσουν κάπου αλλού. Είναι καλό που ανήκει στο Δήμο. Αλλά τότε πώς ήταν η συμφωνία? Η συμφωνία είναι ότι θα μας δίνουν και 500 χιλιάρικα το χρόνο για να μπορούμε να το συντηρούμε. Δεν είναι μια συμφωνία. Πάρτε το στάδιο και βγάλετε τα μάτια σας. Ακριβώς. Δυστυχώς, οι κεντρικές κυβερνήσεις στη φιλική Πάτρα δεν φέρθηκαν φιλικά. Αυτό είναι το. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μείνουμε σε αυτό, να το κλαψουρίζουμε και να λέμε μονίμως το ίδιο? Όχι. Πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε εκείνους τους μοχλούς ανάπτυξης, να εξασφαλίσουμε και μόνοι μας ένα εισόδημα για τούτη εδώ την πόλη. Είπατε προηγουμένως ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν. Και καλά κάνετε, γιατί πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Και πρέπει απλά να αποκομίζουμε την εμπειρία του παρελθόντος, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Όμως η Πάτρα έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες στον πολιτισμό που αναφέρεστε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας υπό το Θάνο Μικρούτσικο, που έκανε φανταστικές εκδηλώσεις, πραγματικά επαγγελματικές και ποιοτικές εκδηλώσεις, δεν άφησε τίποτα πίσω. Η πολιτιστική πρωτεύουσα μας άφησε ένα θέατρο στο Λαδόπουλου και ξέρετε πως είναι σε ποια κατάσταση και κατακλεμμένο στην κυριολεξία, λέει λατημένο. Γιατί φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα και μετά θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Είχαμε αρχίσει να διεκδικούμε την πολιτιστική, την πήραμε. Διεκδικήσαμε τους μεσογειακούς αγώνες, δεν τους πήραμε. Εν πάση περιπτώσει, στο μέλλον θα διεκδικήσουμε κάτι άλλο. Αλλά η πείρα μας λέει ότι δεν μένει τίποτα σε αυτήν εδώ την πόλη. Ότι η διαχείριση τελικά που κάνουμε δεν είναι και τόσο καλή. Πρώτα απ' όλα θα σας θυμίσω ότι στην πολιτιστική ήταν άπειρα. Εγώ το παρακολουθούσα ως θεατής τότε, γιατί δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η ένταση και η τσακωμή για την πολιτιστική. Για τις παραστάσεις, για οτιδήποτε, για όποιες επιλογές. Ακριβώς. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αντί να χαρούμε με αυτό,
να τρέξουμε, να το αξιοποιήσουμε, που θα γινόντουσαν πράγματα που θα άφηνε κάτι στην πόλη, άρχισε ο ένας να τρώγεται με τον άλλο. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Ξεπέρασε τα όρια της διαφωνίας. Δείτε κάτι. Η διαχείριση είναι ένα πράγμα το οποίο διαφορετικά ήταν τα πράγματα στο παρελθόν και διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα. Αν κοιτάξεις πίσω, θα δείτε ότι τα πράγματα εκεί ήταν εντελώς διαφορετικά. Για να φέρεις, αν μιλήσουμε για τις ένδοξες στιγμές του Διεθνούς Φεστιβάλ από ιδρύσεως, εκεί τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, κύριε Μπαϊρακτάρη. Γιατί ερχόντουσαν μοναδικά πράγματα. Θα σας υπενθυμίσω προϋπολογισμό 1986 πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, 150 εκατομμύρια δραχμές. Τότε. Τεράστιο ποσό για την εποχή. Από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας. Νέας γενιάς μάλλον. Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς βεβαίως και ανήκε στο Υπουργείο Παιδείας. Θέλω να πω ότι η χρηματοδότηση ήταν κανονική. Υπό την έννοια αυτή, ναι, έγιναν σοβαρά πράγματα. Και ήταν κεντρική χρηματοδότηση. Ακριβώς. Εμείς δεν είχαμε καμία χρηματοδότηση όταν ήμασταν εμείς. Εμείς είμαστε μόνοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Και από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες συμβάσεις που μας στέλνανε στην τράπεζα. Τα έχω πει αυτά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι μπαίνουν στο λογαριασμό και δεν έμπαιναν χρήματα καθόλου. Ακριβώς. Δηλαδή σε τέτοια σημεία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και γιατί κάνω τη σύγκριση αυτή. Ότι πλέον όλοι έχουν. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να μην πω τα ίδια, πολλά πράγματα με το 1/3 των χρημάτων σχεδόν. Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι. Και έχουν χαμηλώσει όλοι τις τιμές τους. Είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι δημιουργοί, είτε είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το καρναβάλι. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, εντελώς διαφορετικά τα κόστη. Μπορείς σήμερα να κτίσεις ένα θέατρο με τα μισά λεφτά από ό,τι ήθελες 6 χρόνια πριν. Όπως είναι να κτίσεις ένα σπίτι. Δεν ήθελες τα λεφτά που ήθελες τότε, γιατί πια δεν χτίζεται κανένα σπίτι. Μάλιστα. Είναι γεγονός και αυτό. Θέλω να πω όμως. Επομένως, έχει... είναι και μια ευκαιρία, ναι, αν καταφέρει η πόλη να αξιοποιήσει κάποιους πόρους. Και να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Η πόρη αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο από αλλού. Και εξοργίζομαι καμιά φορά που λέμε, και το έλεγα και εγώ πιο παλιά, μα μελέτες, δεν τις στέλνουμε όλες τις μελέτες. Αν δεν υπήρχαν οι μελέτες αυτές, κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν θα είχε έρθει στην πόλη. Μάλιστα. Έπρεπε να υπάρχουν και αυτές οι μελέτες που τόσο βρίζουμε και έβριζα κι εγώ. Γιατί αν δεν υπήρχε η μελέτη, η Ευρώπη δεν σου δίνει. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι έχει σχέση με το ΕΣΠΑ. Ό,τι καλός ή κακός είμαστε στην Ευρώπη, ας το αξιοποιήσουμε. Ας πάρουμε αυτό το οποίο ανήκει στην πόλη. Θέλω να μιλήσουμε στο σημείο αυτό για το πατρινό καρναβάλι, γιατί αυτοί που ασχολούνται με το καρναβάλι έχουν πει για σας ότι δώσατε μια νέα όθηση και το είχαμε δει κι εμείς. Εγώ δεν είμαι ειδικός βεβαίως για να σας κάνω κριτική. Είπαν ότι κάνατε καινούργια πράγματα, το ανανεώσατε κατά κάποιον τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε και η κατρακύλα βεβαίως μέσα στην κρίση. Μετά από τη δική σας θητεία άρχισε, γιατί τα χρήματα έγιναν τελείως ελάχιστα και η προβολή του, θα έλεγα και θα μου επιτρέψετε κυρία Σκαρμέα, τα τελευταία χρόνια είναι γελία. Τηλεοπτική προβολή του πατρινού καρναβαλιού, αλλά και η ίδια η πόλη δεν το προβάλλει, θα έλεγα παράλληλα. Ποια είναι η συνταγή για το πατρινό καρναβάλι, όταν έχεις ένα καρναβαλικό συνεργείο, όταν εσείς φτιάξατε έναν οργανισμό που ήταν έτοιμα δεκαετιών να γίνει οργανισμός, τον φτιάξατε με σκοπό να δουλεύει 12 μήνες το χρόνο, να κάνει παραγωγή, το εργαστήρι που κατασκευάζει τα άρματα. Γιατί παραμένει ανενεργό, για παράδειγμα. Ναι. Να κάνω μια γενική τοποθέτηση, να μην πάω σε ειδικά θέματα του καρναβαλιού. Για μένα το καρναβάλι είναι μια λαϊκή γιορτή. Έτσι ήταν πάντα. Ναι. Ακούω καμιά φορά και λένε διάφορες παρατάξεις ότι είναι λαϊκό. Εμείς θα το κάνουμε πιο λαϊκό, θα το κάνουμε. Είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό από μόνο του τώρα. Τι όταν πιο συμμετέχουν λαϊκό να γίνει. 50.000 κόσμο στην παρέλαση και 200.000 κόσμο στα σκηνιά να παρακολουθεί τα δρόμενα. Είναι λαϊκό. Είναι από μόνο του λαϊκό. Ακριβώς. Δεν έχει ανάγκη από κάτι άλλο. Αυτή είναι μια γιορτή. Είναι αυτονόητο. Μια γιορτή όλων είναι. Και μπορεί να έχει μεγάλο εισόδημα για την πόλη αυτή η γιορτή. Μην ξεχνάτε ότι στα νησιά, αν πάμε, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Επειδή λειτουργούν 2 μήνες στα νησιά και τώρα ένας, είναι μια άλλη Ελλάδα. Δεν την καταλαβαίνει την κρίση αυτή. Εγώ έχω φίλους που δουλέψανε στα νησιά και μου είπαν καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως και η πόλη πρέπει να αξιοποιήσει εκείνους τους παράγοντες και είναι το καρναβάλι ένας από αυτούς. Θέλω να πω να μπορεί να έχει το λέγαμε σώδημα. Βαριά βιομηχανία.
Και ποτέ δεν το κάναμε βαριά βιομηχανία. Να το πω εμψυχρό, πειραϊκή, πατραϊκή. Βαριά πολιτισμού. Βαριά βιομηχανία θα το έκανε ο οργανισμός εφόσον λειτουργούσε. Και λειτουργούσε όλο το χρόνο. Και λειτουργούσε ουσιαστικά, λειτουργούσε μεθοδικά και με στόχο. Από τη στιγμή που ο οργανισμός έπεσε πάνω στην κρίση και σχεδόν τον κλείδωσαν οι επόμενες δημοτικές αρχές, ήταν στην ουσία σαν να είμαστε στα ίδια. Και μάλιστα σε χειρότερο σημείο, γιατί έπεσε και η κρίση επάνω. Να πω όμως το θέμα του πολιτισμού, για να το κλείσω. Εγώ είχα πάντα και συνεχίζω να την έχω μία άποψη για τον πολιτισμό. Για πείτε. Εγώ θέλω η πόλη να συναντιέται με τις υπόλοιπες πόλεις. Δεν πιστεύω πως πρέπει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να παίζουμε για τους συγγενείς και τους φίλους μας. Μάλιστα. Αυτή ήταν πάντα η άποψή μου και ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι ότι προχωράς, εξελίσσεσαι, θα σκοντάψεις, θα χάσεις, θα κερδίσεις, θα μάθεις, αν συναντηθείς. Μόνος σου κλεισμένος στην πόλη, ελάτε να με δείτε, οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου δεν οδηγεί πουθενά. Η πόλη θα εξελίσσεται, θα κάνει πολιτιστική και πολιτιστικά έργα και παρεμβάσεις όταν συναντιέται και εξελίσσεται. Όταν απομονώνεται και μένει στα σύνορά της, ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Και αυτό δεν είναι μία έπαρση ή μεγαλομανία να φανώ στη Θεσσαλονίκη, να φανώ στην Αθήνα. Όχι. Είναι μία ουσιαστική συνάντηση ανθρώπων. Εάν δεν είμαστε μόνοι μας. Εάν γίνει ελκυστική η πόλη πολιτιστικά, δεν θα μπορέσει να φέρει ανθρώπους, μάλλον να έρθουν από μόνοι τους δημιουργοί και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους εδώ. Νομίζω ότι θα γίνει. Συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Συμβαίνει στη Λάρισα. Συμβαίνει στην Καλαμάτα. Δεν συμβαίνει στην Πάτρα. Και εδώ συνέβη κατά καιρούς. Γιατί ανοίξαμε αυτές τις πόρτες και πέρασαν και μεγάλα ονόματα. Και σημαντικοί άνθρωποι. Και η Λιδία Κονιόρδου και ο Γιάννης Βόγλης. Και ο Κώστας ο Καζάκος που είναι αυτή τη στιγμή. Μην τα προσπερνάμε έτσι. Βεβαίως και δεν τα προσπερνάμε, ναι. Είναι. Κουβαλάνε ιστορία, κουβαλάνε γνώση, έδωσαν αγώνες για να γίνουν πράγματα. Συναντήθηκαν, έγιναν οσμώσεις. Εγώ πιστεύω σε αυτές τις συναντήσεις. Δεν έχει σημασία, γιατί εμείς τους αντιμετωπίζουμε και λίγο όταν τους μεγενθύνουμε και μετά τους μικραίνουμε μόνοι μας με την κρίνια μας και τη μιζέρια μας όταν έρθουν στην πόλη. Αυτό συμβαίνει. Δεν τους αφήνουμε έρχεται να δράσουν. Έρχεται ένα μέγεθος αλφα καλλιτεχνικό και εμείς προσπαθούμε να το κοτείνουμε. Αυτό εννοείται. Ναι, αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Έχει και συνέβαινε πάντα αυτό. Και δεν μου αρέσει αυτό. Δεν χρειάζεται όλους τους ανθρώπους ούτε να τους φτάνουμε στα άστρα, ούτε να τους βάζουμε κάτω από τη γη. Νομίζω είναι αποκαλυπτικά αυτά που λέτε για την νοοτροπία μας. Έχουν να δώσουν πράγματα. Όλοι. Και ο καθένας πρέπει να είναι εκεί που πραγματικά του αξίζει. Και είναι μεγάλη καλλιτέχνη όλο αυτό που ανέφερα και πολλοί άλλοι που έχουν περάσει. Αν μιλάτε για ανθρώπους που πραγματικά έχουν έρθει στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι η Πάτρα, ακόμα και στο φεστιβάλ, έχουν έρθει πολύ σημαντικά ονόματα. Βεβαίως. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό που λέμε εμείς δεν υπάρχουν υποδομές, ωραία, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όταν χτυπάει όμως την πόρτα ενός καλλιτέχνη το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, έχει τέτοια ιστορία που ο καλλιτέχνης γοητεύεται και σήμερα από αυτό. Μάλιστα, εγώ σας λέω ότι κάθε χρόνο σε αυτήν εδώ την πόλη και στο Πανεπιστήμιο, για να έρθουμε στο Πανεπιστήμιο και να κλείσουμε κάπως έτσι την κουβέντα μας, κυρία Σκαρμέα, έχει το Συμπόσιο Ποίησης, το οποίο κάποτε είχε παγκόσμιο ενδιαφέρον, πραγματικά, πέρα από το πανελλαδικό. Το Συμπόσιο Ποίησης, το οποίο συμμετείχε ο Μάνος Χατζηδάκης, που διοικούσε τότε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτή την αξεπέραστη ραδιοφωνική μορφή, αυτό το αξεπέραστο ραδιόφωνο, το τρίτο πρόγραμμα της εποχής. Και το οποίο τότε το Χατζηδάκη όλοι τον κυνήγησαν. Ακριβώς. Στην πορεία, ό,τι έλεγε ο Χατζηδάκης τότε. Ακριβώς, κυρία Σκαρμένα. Ακριβώς, κυρία Σκαρμέα. Ω Σοφία. Ακριβώς, κυρία Σκαρμέα. Το κυνήγησαν. Όμως το συμπόσιο συνεχίζεται, οι πατρινοί δεν το ξέρουν. Κάθε Ιούνιο το συμπόσιο γίνεται. Και οι πατρινοί δεν το γνωρίζουν. Και αναρωτιέμαι τώρα, στο Πανεπιστήμιο γίνεται. Κάθε τόσο και οι δημοτικές αρχές, όταν είναι εν ώψη εκλογών υποψήφιες για το Δήμο, οι παρατάξεις μάλλον, και οι υποψήφοι για την Πρυτανία του Πανεπιστήμιου, αναφέρονται κανονικά στην ωραία σχέση που πρέπει να έχει και τη δημιουργική σχέση που πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο με την πόλη. Όμως δεν τη βλέπουμε αυτή τη σχέση. Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύπλοκο, ένα μεγάλο εργαλείο, το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά, ακόμα και στις μελέτες που αναφέρατε προηγουμένως. Γιατί είμαστε πολύ στα λόγια και
λιγότερο ουσία. Μάλιστα. Η σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη είναι μια σχέση σιωπηλή και θα πρέπει να είναι μια σχέση σιωπηλή, επικοδομητική και ουσιαστική. Όλο τι λέμε, τι λέμε, τι λέμε, αλλά στη βάση της και στην ουσία της δεν την εξελίσσουμε, δεν τη δουλεύουμε. Απλώς την έχουμε στα λόγια, την έχουμε στη σκέψη, τη θέλουμε, αλλά δεν την εξελίσσουμε ουσιαστικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που είναι δύσκολη και επειδή αναλωθήκαμε πάρα πολύ στα δημοτικά και το βασικό πρόβλημα νομίζω της εποχής είναι πρόβλημα κεντρικό, νομίζω ότι είναι μια εποχή που έχει ανάγκη ειδικά αυτή τη στιγμή από κυβερνήσεις σοβαρές, μετρημένες, στα λόγια και στη συμπεριφορά, γιατί ο αριστερός με την ευρεία έννοια Μάλιστα. του όρου και περιλαμβάνεται και ο κομμουνιστής μέσα σε αυτό, σημαίνει ήθος, συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πώς τη βλέπετε? Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες δεν περίμεναν αυτό. Είναι αυτονόητο. Περιμέναν κάποια διαφορετικά. Άλλο πράγμα. Δεν άλλο συνάδει πράγμα. Ο προεκλογικός με τον μετεκλογικό λόγο. Ξέχωρα από αυτό, κύριε Μπαϊρακτάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα-δυο μπορεί να μπορούσε να κάνει. Αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς ανθρώπων ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί. Δεν νομίζω ότι η αριστερά έχει μόνο τέτοια στελέχη, φλίαρους, πολυλογάδες. Ίσως βλέπουμε την κακή πλευρά της αυτή. Οι οποίοι καταναλώνονται στα πρωινάδικα και στα κανάλια. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος, ο κεντροαριστερός χώρος, έχει ανθρώπους σιωπηλούς, σοβαρούς, με πολιτικό λόγο, με πολιτικά επιχειρήματα που αξίζει να παλέψουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό δεν το έχουμε δει. Νομίζω ότι, αλλά ούτε η αντιπολίτευση, για να είμαι ειλικρινής, στο σύνολό της έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει αντίπαλο δέος στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Βλέπετε αντίπαλο δέος. Σοβαρό αντίπαλο δέος. Θα σας πω γιατί. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι χαμένος. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή σου λέει ναι, ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγω, πάω πού? Μάλιστα. Όλος ο κόσμος βλέπει σαν να μην έχει κάπου να πάει, σαν να μην έχει μια λύση. Και κάτι άλλο. Είναι πολύ κρίμα για τούτη εδώ τη χώρα να ψηφίζεις δια της ατόπου απαγωγής. Δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω αυτόν. Ποιος μου μένει αυτός? Σε αυτή τη στιγμή, αυτό τον τόπο, η ψήφος του πολίτη πρέπει να είναι θετική. Ψηφίζω αυτόν για ένα, δύο, τρία πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα ποιος θα είναι το αντίπαλος δέος ενός χώρου. Νομίζω ότι μία ενωμένη, ευρύτερη δύναμη του κεντρώου χώρου, γιατί καλώς ή κακώς η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουμε τις ακρότητες. Έτσι πολιτεύεται. Δεν αλλάζει αυτό και είμαστε φαίνεται άνθρωποι ενός κεντρώου χώρου που δεν θέλουμε τις ακρότητες. Φαίνεται διαχρονικά. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή τη στιγμή με θλίβει το ότι δεν υπάρχει η βαρύτητα, η στιβαρότητα και η σοβαρότητα που απαιτούν οι στιγμές. Νομίζω ότι τα πάτε όλα με τις τελευταίες 4-5 λέξεις. Κύριε Σκαρμέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί. Εγώ πέρασε ευχαριστώ ώρα, γιατί πέρασε γρήγορα είχαμε έτσι αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, εδώ την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας.